Oh,
Să-i mai spargi de avea.
έρματος εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια. Δοκιμάζονται στήες την ευάρεστον το Κυρίο και μη συγκοινωνείται της χάρης της ακάλπης του σκότους, μάλλον δεν και λέγεται. Τα γάρ κρυφή γινόμενα υπαρχών εσκόντεστη και λέγει. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούνται. Πάντων το φανερούμενον φως εστί. Ο Χριστός βλέπετε μου πως ακριβώς περιπατείτε μίως άσοφη αλόσοφη εξαγοραζόμενη των καιρών ότι αημένε πονηρά δια τούτο μη γίνεστε άφραντες, αλλά συνιέντες την το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ εις την ασωτία, αλλά πληρούστε λαγούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδός πνευματικά. Άγοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Το πνεύμα Ιησού. Του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγκος μας. Δόξασαι Κύριε, δόξασαι. Υπέρ ο Κύριος, οράτε μη καταφρονήσετε ενός το πλανόμενον και αν
Ιησούσε ο αδελφός σου, είπαγε και έλεξε αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο, εάν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφό σου, εάν δεν ακούσει, παράλαβε να σου έτη ένα ιδίο, ή να επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών, σταθεί πανδρήμα. Εάν δεν παρακούσει αυτόν, υπέρ η εκκλησία, εάν δεν και της εκκλησίας παρακούσει, έστως η όσπερο εθνικός και ο τελώνης, αμήν λέω εμή, όσα εάν δώσετε επί της γης, έστε δεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν δύσετε επί της γης, έστε δεμένα εν το ουρανό. Πάλι λέω εμή, ότι εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης, περίπατος προάβατος, που εάν ετήσονται, γεννήσεται αυτής παρά του Πατρός μου του εν ουρανείς, που βάλεις οι δύο, οι τρεις συνηγμένοι, εις το εμόν ονόμα. Oh.
Χριστός η χάρη και η σοφία. Όπως υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενη σε δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό, το Αγίου Πνεύμα την ίδια ήγη στους αιώνες. Oh.
και παντός μοναχικού τάγματος, του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίες εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εντυκόμοι και νησοτάφοι των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφης, των κοπιόντων και ψαλών των εν αυτή, πάντων ημών των συναρτέντων εν τάφη και των διευλόγων σε θείες απολυφθέντων, των προσκομισάντων τα τίμια δωρά τάφτα και διούς προσήγαγων και των επιτελούντων την Αγία Νεορθήν και πανίκηνη τάφη μετά τον οικείον αυτό. Μισθή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία μου πάσονται νικαία εκεί στους αιώνες των αιώνων. Ομνής αυγεροσύνη σου, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία μου πάσονται νικαία εκεί στους αιώνες των αιώνων. Ομνής προκατόπονη μόνα προστόλου, Τιμοθέους, Πρίτανος και Αποστόλου, και πάντων των αρχιερατευσάντων, ιερατευσάντων και διακονισάντων εν Θεός ως το τάφη επαρχία. Τιμωθέου Μικαήλ, για να δει και σωτηρή των αρχιερέων, μακαρίδι και να δει και νεκταρή των ιερομονάχων, μελανής μοναχής των αηδήμων και μακαρίνων κτητόρων και νεκαινιστών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπέρ της πίστης και της πατρίδος ημών, αγωνισωμένων και θυσιασθέντων, πατέρων και αδελφών ημών, όν το ονόμεται επιμονεύσαν εν τη Αγία προθέση, ζώντοντε και κοιμημένων, και ον έγκαστης εξ ημών, κατά διάνοια νέχει, και της ιεροσύνης ημών, και της διακονίας σου Χριστή, Κύριος ο Θεός, oh.
Παναγίας Αγράσου την Ευλογητή σε δόξου τη σπίτι σημαντικά του Αφουγγέλη Παρθένου Μαρία. Και σε ευχαριστώ για χιλιάδες και μιλιάδες
Yeah.
σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τον πάντων ημών. Oh.
Oh.
Ελέημον Άγιε Φιλάνθρωπος Θεός Υπάρχης,
Και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Let's go.
Χριστή και εορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα που ευχητήσαν κατά την ημέρα εκεί στους Αγίους Αποστόλους και έκτοτε διαμένουν στην Εκκλησία όλο συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Ψάλλουμε σε ένα τροπάριο του Εσπέριου. Ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές φεύγοντας ότι θα στείλει τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος θα τους δίδασκε όλη την αλήθεια. Εκείνος θα τους απεκάλυπτε την αλήθεια. Αυτά τα οποία θα έπρεπε να φέρουν μαζί τους για το κίνημα προστέρνη, αλλά και όχι άπαξ, αλλά πάντοτε. Ο Παράκλητος, ο Άγιος Πνεύμα, θα ήταν εκείνο το οποίο θα ενώσει. Ο Χριστός στο διάλογο του με τον Νικόδημο του λέει «Το Πνεύμα όπου θέλει πει και την φωνή αυτού ακούεις, αλουκίδας πόθεν έρχεται και πού υπάρχει». Το Παράγιο Πνεύμα, δηλαδή, με προσδιορίζει. Συνήθως, εμείς θέλουμε το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί κατά τα ανθρώπινα. Όμως, εκείνο ενεργεί κατά την Βουλή Θεϊκή. Δεν μπορούμε εμείς να προσδιορίσουμε την ενέργεια. Πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε πράγματα ανθρώπινα ή έστω πολύ ανθρώπινα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσω παραδοξοτήτων και ανδειξοτήτων. Η παραδοξότητα και η ανδειξότητα είναι εκείνα που το χαρακτηρίζουν. Παραδοξότητα και κατά την ώρα της επιπηγήσεως. Παράδοξη συμβουλή των παίρνων πάντα. Ανδειξότητες, οι οποίες είναι μεν κατά τα ανθρώπινα, όμως είναι εξομαλυσμένες κατά εκείνο το Πανάγιο. Εμείς θέλουμε να προσδιορίσουμε την ενέργεια. Όμως, ο Θεός έχει τη δική του λογική, την αξιοκρατία, το δικό του τρόπο δράσεως, τη δική του σκέψη όσον αφορά τη διανομή των χαρισμάτων στο σώμα της Εκκλησίας και στον κάθε άνθρωπο. Διανέμει τα χαρίσματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες χαρίσματα έχουν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαγούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, συνούνται γάρτα χαρίσματα τα κρίνουν. Και κάθε χάρισμα είναι καρπό στο γύρο. Άλλο ένας πιστός, άλλο ένας άνθρωπος, άλλο ο άλλος. Αυτή είναι η διανομή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Γιατί για ένα και μόνο σκοπό. Για να οικοδομείται η Εκκλησία. Όπως και κάθε κοινωνικό σώμα, βλέπετε, έχει μέσα διάφορα για να μπορεί να συσταθεί και να προχωρήσει. Και όταν λέμε Εκκλησία δεν εννοούμε τον κλήρο, εννοούμε τον θεσμό της Εκκλησίας, εννοούμε όλη την Εκκλησία της. Την Εκκλησία ως λαό του Θεού. Το Πανάγιο Πνεύμα που θέλει πριν φτάνει εμείς να το αφήνουμε ελεύθερο πεδίο. Γιατί όταν θέλουμε να ενεργήσει τη ζωή μας. Λέει ο Άγιος Ιεραρχικός Σάββατος ότι ο σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι το να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα. Πνευματεφόρος, όπως που φέρει, έχει μέσα το Άγιο Πνεύμα. Και όλοι οι χριστιανοί με το χρήσμα τι λαμβάνουμε. Λαμβάνουμε τις δωρές του Αγίου Πνεύματος. Και καλούμεθα
να αναπτύξουμε αυτές τις δωρές, να τις αξιοποιήσουμε στη ζωή μας, να το πούμε έτσι, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας και ο στόχος ό,τι κάνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι το να λάβουμε το Πανάγιο Πνεύμα. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει, να μας εμψυχώνει, να μας φυλάτει από κάθε πλάνη, αλλά κυρίως από την πλάνη της αιρέσεως και της διαιρέσεως και του χωρισμού. Γιατί εκεί όπου υπάρχει χωρισμός, εκεί δεν υπάρχει και το Πνεύμα το Άγιο. Η σενότητα πάντα σε κάλεσε ψάλλον. Αυτό είναι. Η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, πρέπει είναι το ύψιστο και το έσχατο κριτήριο τη διατήρηση αυτή τη ενότητα και η έκφραση αυτή τη ενότητα. Όχι τυπικό, αλλά ουσιαστικό. Αλλά εις τούτο βεβαίω χρειάζεται ταπείνωση όπω και το Άγιο Πνεύμα να επαναπάβεται στι καρδίε των ταπεινών. Καρδία είναι καθαρά, ίσω είναι ο Θεό και πλέον αυτό τη εγγέννηση να τσεκάσει. Παρακαλεί ο Δαβίδ, αλλά η καθαρά καρδία που ερμηνεύει ο Χριστό είναι η καρδία η οποία γνωρίζει να ταπεινούνται, όχι να ταπεινολογεί, αλλά να ταπεινούνται. Το Πανάγιο Πνεύμα λοιπόν ερχόμαστε να μας φροντίζει, να μας ευσυχώνει και να μας οδηγεί πάντοτε στην αλήθεια και να μας εξομαλύσει οδούς σωτηρίας. Η Αγία χρειάζεται φιλά τα πάντα σε εμάς και αυτή τη μέρα χρόνια πολλά ειρηνικά.